Υψηλά φαίνεται να κυμαίνεται φέτος οι τιμές των τσουρεκιών στο Πάσχα, με τα πασχαλινά εδέσματα να ετοιμάζονται και τους φούρνους να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν πυρετωδώς στις ανάγκες των πελατών. Ωστόσο, τα αρτοπία φαίνεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες φέτος λόγω της ακρίβειας που επικρατεί. Οι τιμές των τσουρεκιών φαίνεται να ποικιλούν, ωστόσο σε κάθε περίπτωση είναι πιο αυξημένες από ό,τι πέρσι. Στην κάμερα της Βεργίνα Τηλεόρασης μίλησε η πρόεδρος του Σωματείου Αρτοπιών Θεσσαλονίκης, Έλσα Κουκουμέρια. Σιγά σιγά έχουμε ξεκινήσει. Σε εμάς η κίνηση κορυφώνεται Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη που έρχονται για να πάρουν το τσουρέκι για τον Νονό και την Ομά. Πιστεύω ότι θα πάει καλά η Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν ήταν καλό το προηγούμενο διάστημα βέβαια. Ίσως μας αποζημιώσει η Μεγάλη Εβδομάδα. Τώρα όσον αφορά τις τιμές στα απλά τσουρέκια δεν έχουμε διαφοροποιήσει. Τιμές ξεκινάνε από 13 ευρώ, 12-13 ευρώ το κιλό και φτάνουν μέχρι τα 15 όπως και πέρσι. Αλλαγές έχουμε λίγο στα σοκολατένια, τα γεμιστά ή τα επικαλυπτόμενα και αυτό γιατί έχουμε αύξηση τιμή της σοκολάτας. Εκεί ενώ πέρσι είχαμε τιμές που ξεκινούσαν από τα 15 ευρώ και φτάνανε μέχρι τα 17, φέτος έχουμε τιμές που ξεκινάνε από τα 17 ευρώ το κιλό και φτάνουν μέχρι τα 20. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών προτιμά την απλή την πασχαλινή κουλούρα με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυγό. Ετοιμοπόλεμοι είμαστε, ζυμώνουμε καθημερινά και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να πάρει το τσουρέκι από το φούρνο όπως κάθε χρόνο. Αν και η εκτείναξη παγκοσμίως της τιμής της σοκολάτας προβληματίζει προς το παρόν, οι έμποροι προτίθενται να κρατήσουν συγκεκριμένες τις τιμές στα τσουρέκια με επικάλυψη και γέμιση σοκολάτας, καθώς ήδη έχουν προμηθευτεί τις ποσότητες σοκολάτας που θα χρειαστούν για τα πασχαλινά γλυκά, οπότε δεν αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω την τιμή. Το ίδιο επωτονικά ξεκίνησε και η κίνηση στην αγορά για τα αμνιοερήφια εν ώψη του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη. Μέρα με τη μέρα ζεσταίνεται όλο και περισσότερο η κίνηση με τις τιμές στα αμνιοερήφια να κυμαίνεται αυτή τη στιγμή στα 12 με 13 ευρώ το κιλό στο καπάνι στη Θεσσαλονίκη. Οι τιμές αυτή την ώρα είναι στα 11 ευρώ, στα 12 και στα 13. Αυτή την ώρα που μιλάμε. Σε πασχαλινούς ρυθμούς κινείται πλέον η αγορά με τους καταναλωτές να έχουν ήδη ξεκινήσει τις αγορές τους και τους επιχειρηματίες, εμπόρους να είναι αισιόδοξοι για αυξημένους τζίρους. Σε ισχύ είναι από την 5η 25 Απριλίου το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για την περίοδο του Πάσχα. Στην εκπομπή Καμπάνες και τον δημοσιογράφο Σπύρο Παπαδάκη μίλησε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης. Από σήμερα, αύριο και με βάση το ότι η μεγάλη τονωτική ένεση είναι το δώρο του ιδιωτικού τομέα, ελπίζουμε ότι θα δούμε ψηλά ταμεία, ελπίζουμε ότι θα δούμε αντιστροφή του κλίματος και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα καλό κλείσιμο, ένα καλό ταμείο για την πασχαλινή περίοδο. Δεν μας δίνει την χώρα των γιορτινών ημερών, αλλά το Σάββατο ξεκίνησε κάτι να γίνει. Πιστέψαμε ότι θα επαναληφθεί την Κυριακή. Δυστυχώς η Κυριακή δεν ήταν καλύτερη από το Σάββατο. Περιμέναμε να γίνει κάτι καλύτερο, δεν ήταν καλύτερη. Από εδώ και πέρα πάμε ισχύα, πάμε νορμάλ. Περιμένουμε τώρα με το δώρο να δούμε πού θα κατατεθεί αυτό το δώρο, πού θα πρωτοκατατεθεί και αν θα υπάρξει και μια ανάκαμψη του τζίρου λόγω των τελευταίων ημερών που φτάνουμε κοντά στο Πάσχα. Θα δούμε. Ακόμη δεν έχουμε βγάλει συμπεράσματα, γιατί περιμένουμε να δούμε σήμερα, αύριο, πώς ακριβώς εξελιχθούν τα πράγματα.